Κύριε Στυλιανίδη, καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, κύριε Στυλιανίδη. Πού το πάει η Τουρκία, κύριε Στυλιανίδη? Γαλάζια πατρίδα, σύνορα θαλάσσια με την Λιβύη. Τι μέλη γενέστε? Κοιτάξτε, νομίζω ότι μετατρέπει την αμηχανία του σε προκλητικότητα ο Ερντογάν. Ο στόχος του είναι να δημιουργήσει μια τεχνητή ένταση για να προσπαθήσει να παράξει ένα ad hoc διεθνές δίκαιο και δίκαιο της θάλασσας. Διότι αν εφαρμοστούν οι κανόνες του δικαίου της θάλασσας όπως ισχύουν, τότε εκ των πραγμάτων η Τουρκία φυλακίζεται στη γεωγραφία και στο διεθνές δίκαιο. Τι προσπαθεί λοιπόν να κάνει? Δημιουργεί τεχνητή ένταση για να σύρει και την Ελλάδα αλλά και γενικότερα το διεθνή παράγοντα σε ένα διάλογο από τον οποίο φιλοδοξεί να γεννήσει ένα δίκαιο που θα βολεύει στην Τουρκία. Εδώ τώρα δεν δοκιμάζεται μόνο η αξιοπιστία και η συνέπεια της Ελλάδος, αλλά δοκιμάζεται και η αξιοπιστία και το κύρος των διεθνών οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Ή θα υπάρξουν κανόνες που θα ρυθμίσουν ειρηνικά και δημιουργικά τη σχέση μεταξύ των κρατών και το διεθνές δίκαιο θα αποτελέσει τη βάση για επίλυση ζητημάτων που προκύπτουν, ή διαφορετικά θα μπούμε σε μια άναρχη κατάσταση όπου η Τουρκία, επιδιώκοντας να επιβληθεί ως περιφερειακή δύναμη, δεν θα σέβεται τα γύρω κράτη και θα δημιουργήσει ανεξέλεγκτες καταστάσεις στην περιοχή όπως πήγε να κάνει και στη Συρία. Ναι, όμως κύριε Στυλιανίδη, υπάρχει στην περιραίουσα ατμόσφαιρα, επικρατεί αυτή η αντίληψη πως ακόμα και στη διαχείριση του μεταναστευτικού προσφυγικού η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, ο ΙΕ μας έχει αφήσει μόνους, ενώ στην Τουρκία δεν την, πώς να το πω, δεν την ακουμπούν. Δεν την αγγίζει κανένας. Νιώθουμε δηλαδή μόνοι στο διεθνές στερέωμα. Ακούστε, εγώ είχα την ευκαιρία τελευταία να συζητήσω με κάποιους ξένους πολιτικούς, ναι, και να τους θέσω το θέμα του μεταναστευτικού. Είναι αλήθεια ότι στο θέμα αυτό η Ελλάδα έχει σηκώσει βάρος μεγαλύτερο των δυνατοτήτων της, διότι μόνη με κόστος που υπομίζεται ο Έλληνας πολίτης υπερασπίζεται τα ευρωπαϊκά και όχι μόνο τα ελληνικά σύνορα. Και αναχαιτίζει ροές οι οποίες στόχο δεν έχουν να μείνουν στην Ελλάδα, αλλά στόχο έχουν να φτάσουν στη Γερμανία, στη Γαλλία και αλλού. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν, πρέπει και οι Ευρωπαίοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Η Τουρκία το χρησιμοποιεί αυτό το εργαλείο και γιατί έχει εσωτερική πίεση η ίδια. Είναι περίπου 4 εκατομμύρια από ό,τι λένε οι μετανάστες και οι πρόσφυγες μέσα στην τουρκική επικράτεια. Αλλά και για να μπορέσει να δημιουργήσει, αν θέλετε, τα αποτελέσματα που θέλει στην ευρύτερη περιοχή. Εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει πρώτα απ' όλα να αποφασίσουμε τη σωστή πολιτική που αυτή γίνεται από αυτή την κυβέρνηση. Και το λέω από αυτή την κυβέρνηση διότι κατά το παρελθόν θυμίζω ότι οι δηλώσεις προηγούμενης κυβέρνησης πάντοτε ενθάρρυναν αντί να αποθαρρύνουν τις ροές να έρθουν προς τα δω. Και δεν λειτουργήσαν, θα έλεγα, με τρόπο επαρκώς αποτρεπτικό. Οπότε τα αποτελέσματα από εκείνη την πολιτική τώρα φαίνονται. Εμείς έχουμε αποφασίσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Τα κλειστά κέντρα επαναπροώθησης να υλοποιηθούν γρήγορα το επόμενο διάστημα στα νησιά, για να μπορούν αυτοί οι οποίοι δεν παίρνουν άσυλο να ξαναπηγαίνουν πίσω στις χώρες τους ή στην Τουρκία βάσει της Ευρωτουρκικής Συμφωνίας, να φυλαχθούν με αυστηρότητα τα σύνορα όχι μόνο από τις ελληνικές αλλά και από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις. Εγώ προσωπικά έχω ζητήσει μέρος της Frontex να έρθει και να εκπαιδευτεί στη Θράκη και όχι στην Πολωνία που δεν έχει δεχθεί ούτε έναν ξένο μετανάστη. Να επισπεύσαμε με νόμο που ήδη ψηφίσαμε την διαδικασία ασύλου. Υπήρχαν καθυστερήσεις μέχρι και 2,5 χρόνια για την άρνηση ή την έγκριση της παροχής ασύλου. Έχουμε βάλει ανώτατο όριο τους 6 μήνες και από αυτό το αυστηρό πλαίσιο πολιτικής εξαιρούμε βεβαίως ευάλωτες ομάδες, δηλαδή κυρίως τα ασυνόδευτα παιδιά, ένα των οποίων θα πρέπει να δείξουν ευαισθησία και η Ελλάδα αλλά και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. Μάλιστα. Κύριε Στυλιανίδη, κάποια στιγμή όμως και εμείς ως χώρα δεν θα πρέπει να λάβουμε κάποια αντίμετρα απέναντι στην Τουρκία και αναφέρουμε σε αυτόν τον αναθεωρητισμό από τον οποίο βλέπουμε να πάσχει εντός εισαγωγικών η γείτονα χώρα. Δηλαδή, ένα αντίμετρο σκέφτομαι το προξενείο της Τουρκίας στην Κομωτινή, που είναι και η εκλογική περιφέρεια. Ναι, κοιτάξτε, εγώ δεν πιστεύω σε αυτή τη λογική που μπορεί να προκαλέσει ένα ντόμινο, διότι εσείς εξισώνετε ενδεχομένως το προξενείο της Κομωτινής με την Αδριανούπολη, αλλά η τουρκική πλευρά έχει κάθε δικαίωμα να το εξισώσει με της Κωνσταντινούπολης.
Και τι θα κάνετε μετά, θα εγκαταλείψετε ας πούμε τον Οικουμενικό Πατριάρχη στη μοίρα του? Εγώ πιστεύω σε πιο λογικές πολιτικές. Όταν είχε δημιουργηθεί πλαίσιο εμπιστοσύνη στη συνεργασία με την Τουρκία, μπορέσαμε να λύσουμε πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία τώρα φαίνονται αξεπέραστα. Η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει πρώτα απ' όλα, να τα πούμε έτσι με τη σειρά, η Ελλάδα με σοβαρότητα να επενδύσει πάνω στην αποτρεπτική της δύναμη για να έχει διαπραγματευτικά αποθέματα. Δεύτερον, να δείξει ότι και να είναι αποφασιστική στις ενεργειές της όταν χρειάζεται να προστατεύσει τα εθνικά της κυριαρχικά δικαιώματα. Τρίτον, να ενισχύσει τις διεθνείς της συμμαχίες, όχι μόνο θεωρητικά αλλά στην πράξη, όπως έκανε η μικρή Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία είχε προχωρήσει σε συνεργασίες όχι μόνο με το διεθνή παράγοντα αλλά και με τις διεθνείς εταιρείες εξόρυξης ενέργειας, οι οποίες σήμερα έχουν κάθε λόγο να προασπίσουν τα οικόπεδα που έχει εγκρίνει η Κυπριακή Δημοκρατία για αυτούς. Και βεβαίως την ίδια ώρα που ενισχύουμε την αποτρεπτική μας δύναμη και τις διεθνείς μας συμμαχίες, θα πρέπει να κάνουμε διάλογο διαρκή με την τουρκική ηγεσία για να μπορέσουμε να βρούμε κώδικες συνεννοήσεως. Διότι διαφορετικά δεν ωφελεί κανένα να μπούμε σε μετοπικές συγκρούσεις οι οποίες δεν οδηγούν πουθενά και έχουν και πολύ μεγάλο κόστος. Σαφώς. Κυκλοφόρησε όμως το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, κύριε Στυλιανίδη, και επειδή ξέρω την ευαισθησία σας για τα εθνικά θέματα και ιδιαίτερα ασφαλώς για την περιοχή της Τράκης, μία φωτογραφία από την συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών Γιάννη της Τουρκίας, του κυρίου Τσαβούσογλου, με τους λεγόμενους ψευδομουφτίδες σε Κομωτινή και Ξάνθη. Μια προφανέστατα μία στήριξη, είχαν μία συνεργασία όπου επιγράφεται στο σχετικό δελτίο τύπου ότι η Τουρκία θα συνεχίζει να προστατεύει τα δικαιώματα της μουσουλμανικής παύλα τουρκικής μειονότητας στην Θράκη, όπως απορρέουν από την συνθήκη της Λοζάνης και τα λοιπά. Νομίζω πως δεν υπάρχει καλύτερος να ρωτήσουμε από τον κύριο Στυλιανίδη πως σχολιάζει την κίνηση αυτή του κυρίου Τσαβούσογλου. Κοίταξτε, αυτό φοβούμαι να πω, ότι τη Θράκη η Αθήνα την ανακαλύπτει κάθε φορά όταν η Τουρκία δημιουργεί πρόβλημα. Ασφάλως. Η Θράκη όμως είναι εδώ πάντα. Έτσι. Δεν είναι εδώ με διακοπές. Είναι πάντα εδώ και προστατεύει τα σύνορα και επομίζεται το βάρος που της αναλογεί για την προστασία των εθνικών κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Λοιπόν, ο κύριος Τσαβούσογλου, και όχι μόνο ο κύριος Τσαβούσογλου, αλλά πάντοτε η τουρκική εξωτερική πολιτική επεδίωκε και συνεχίζει να επιδιώκει να εργαλειοποιήσει την μουσουλμανική μειονότητα, στοχεύοντας και στην τουρκοποίησή της, αλλά και στη χρησιμοποίησή της, προκειμένου να εκθέτει την Ελλάδα στα διεθνή φόρα και να παίρνει ανταλλάγματα ίδια. Όσες φορές όμως η κοινωνία μας εδώ αφέθηκε ανενόχλητη από τις πολιτικές οχλήσεις της γείτονος ή και τις πολιτικές οχλήσεις γενικώς, διότι και στο δικό μας, θα έλεγα, και στη δική μας χώρα υπάρχουν κύκλοι οι οποίοι πολλές φορές εργαλειοποιούν τις καταστάσεις, μπόρεσε να κτίσει μια ανοιχτή δημοκρατική κοινωνία πρότυπο, η οποία αντέχει σε συγκρίσεις με τις πιο ώριμες δημοκρατίες. Εγώ λοιπόν θα σας πω ότι, και το λέω πολλές φορές στους διεθνείς συνομιλητές μου αυτό, γιατί ο ISIS, για παράδειγμα, δεν μπόρεσε να στρατολογήσει ούτε έναν μουσουλμάνο από την Θράκη? Σωστή. Και έφαγε πόρτα. Διότι απλούστατα οι μουσουλμάνοι της Θράκης, η φιλήσυχη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, νιώθει απολύτως συνταγμένη στο ελληνικό και το ευρωπαϊκό περιβάλλον. Μια στιγμή επιχειρήθηκε αυτό, κύριε Στυλιανίδη? Βεβαίως επιχειρήθηκε, ούκο λίγες φορές. Ιδιαίτερα από τα ρεύματα των παρανόμων μεταναστών τώρα που διέρχονται από εδώ, υπήρξαν και άνθρωποι που πήγαν να προσεγγίσουν σκοπίμως και τη μουσουλμανική κοινότητα, τα τζαμιά και τα λοιπά, τους ανθρώπους που ζουν εδώ. Και εισέπραξαν άρνηση. Και εισέπραξαν άρνηση για έναν πολύ απλό λόγο. Διότι νιώθουν οι άνθρωποι που ζουν εδώ απολύτως ενταγμένοι Ευρωπαίοι πολίτες. Τώρα, ο κύριος Τσαβούσογλου θέλει να επιμείνει στο παιχνίδι με τους μουφτίδες που το κάνει η Τουρκία εδώ και χρόνια, χρησιμοποιώντας την θρησκεία ως εργαλείο πολιτικής. Εμείς απαντούμε με ψυχραιμία σε αυτό. Υπάρχουν οι νόμιμοι μουφτίδες και οι τοποτηρητές, οι οποίοι αυτή τη στιγμή ασκούν τα καθήκοντά τους. Υπάρχουν οι ημάμιδες, οι οποίοι είναι λειτουργοί του ελληνικού κράτους, που συμβάλλονται με το Υπουργείο Παιδείας και ασκούν τα καθήκοντά τους είτε στα σχολεία είτε στα τζαμιά. Υπάρχουν οι διαχειριστικές επιτροπές που θα μπορούσαν να είναι εκλεγμένες αν προσέρχονταν και επέτρεπαν ένα μέρος μειονότητας να έρθει να ψηφίσει, τις οποίες όμως έχουμε εμείς σβήσει όλα τα χρέη που είχαν τα βακούφια τα προηγούμενα χρόνια, δείχνοντας το σεβασμό μας στην περιουσία την
θα έλεγα, ας το πω, εκκλησιαστική της μουσουλμανικής μειονότητος. Δηλαδή τα δικαιώματα όλα ένα προς ένα είναι απολύτως προστατευμένα και λειτουργούν για αυτόν που ζει και ξέρει τι γίνεται εδώ. Τώρα να μιλάει για τη Λοζάνη, η Τουρκία, όσον αφορά τις μειονότητες, κύριε Στυλιανίδη, νομίζω ότι είναι λίγο σχήμα οξύμορο. Αλλά σου πω κάτι, ωραία, η Τουρκία κάνει τη δουλειά τους, τη δουλειά της κάθε φορά. Ναι. Θα πρέπει να δούμε οι ελληνικές κυβερνήσεις τι κάνουν εδώ. Σωστό. Δηλαδή, δεν επιτρέπεται, για παράδειγμα, το Πανεπιστήμιο, το Δημοκρίτιο, να λειτουργεί με 5,5 εκατομμύρια προϋπολογισμό, όταν μικρά πανεπιστήμια λειτουργούν με 30 και 40 εκατομμύρια προϋπολογισμό. Δεν επιτρέπεται οι φοιτητές να περνούν εδώ και την επόμενη μέρα να παίρνουν μεταγραφές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Θα πρέπει η πολιτεία να σκύψει πάνω στο Πανεπιστήμιο και να ενισχύσει το φοιτητικό πληθυσμό. Ορθά το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης Προστασίας του Πολίτη, όπως λέγεται τώρα, αποφάσισε και έφερε εδώ να εκπαιδεύσει τους 1.500 ειδικούς φρουρούς. Θα πρέπει να φέρει και άλλους να εκπαιδεύσει εδώ. Θα πρέπει να έρθει και τμήμα της Frontex να εκπαιδευτεί εδώ. Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα ξανά στις επιχειρήσεις. 300 εκατομμύρια χρωστάει το κράτος σε δεδουλευμένα χρήματα επιχειρήσεων εδώ για το 12% της επιδότησης του ημερομισθίου. Τα χρωστάει από το 2010. Και θα πρέπει και αυτό να επανεξεταστεί το ζήτημα. Και άλλα κίνητρα οικονομικά. Ναι, για την επιχειρηματικότητα. Η μονάδα που εγγενίασε ο κύριος Γεωργιάδης πριν λίγο καιρό στη Θράκη. Η Pfizer είναι. Ναι, Pfizer. Κοιτάξτε, κάθε κίνηση που γίνεται στην κατεύθυνση της επένδυσης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας είναι ευπρόσδεκτη. Ναι. Θα πρέπει όμως να υπάρξει ολοκληρωμένος σχεδιασμός και γρήγορη δράση. Και εγώ επιμένω εδώ και χρόνια ότι πρέπει να ξανασυσταθεί, τώρα που βγαίνουμε από την κρίση, η Διακομματική Επιτροπή για τη Θράκη, όπως το κάνανε και παλιότερες κυβερνήσεις και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και του Κώστα Καραμαλή. Σωστό. Και του Σιμίτη. Και, θα πρέπει οπωσδήποτε να μπουν προτεραιότητες και θα πρέπει κάθε Υπουργείο, όπως πήρε ένα φάκελο για το τι πρέπει να κάνει γενικώς, να πάρει και ένα φάκελο για το τι πρέπει να κάνει στη Θράκη. Γιατί αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τη Θράκη, έχει να κάνει με την άμυνα της Ελλάδος και της Ευρώπης. Με μια γενικότερη εθνική ανασυγκρότηση, την οποία πολλοί βουλευτές της Δημοκρατίας, ιδίως από τη Βόρεια Ελλάδα, συζητούν, εσείς πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία και με αφορμή την έναρξη του σημερινού συνεδρίου θα τα καταφέρει ως κυβέρνηση να συμβάλλει σε αυτήν την εθνική ανασυγκρότηση, την οποία όλοι συζητούν και συζητούν? Κοιτάξτε, αν δεν το πίστευα, δεν θα υπηρετούσα την Νέα Δημοκρατία. Θεωρώ ότι η παράταξη αυτή είναι ταυτισμένη με τις μεγαλύτερες, τις πιο σημαντικές εθνικές επιλογές. Πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης ξεκίνησε καλά, γρήγορα και αποτελεσματικά, ότι έχει σχέδιο, ότι το πρώτο διάστημα διακυβέρνησης έγιναν περισσότερα πράγματα από αυτά που έπρεπε να έχουν γίνει μέσα στα τελευταία χρόνια. Στο θέμα της οικονομίας, σας θυμίζω, που ήταν πρώτο στην ατζέντα, έχει περάσει σε δεύτερο και στο τρίτο επίπεδο, διότι αντιμετωπίζονται με σωστό τρόπο τα θέματα. Η φορολογική μείωση, ας πούμε, η μείωση των φορολογικών συντελεστών είναι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να δοθούν και άλλου είδους κίνητρα και το κλειδί για μένα είναι να επανέλθει η ρευστότητα στο τραπεζικό σύστημα για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να σηκωθούν, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και αντί να βιώνουμε μια επιδοματική πολιτική που οδηγεί σε αδιέξοδο, να προχωρήσουμε σε μια αναπτυξιακή πολιτική που θα επιτρέπει τον άλλον με τη δουλειά του να ζει και να αναπτύσσεται. Φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή βρίσκει ένα βηματισμό καλό προς αυτή την κατεύθυνση. Έχοντας παραλάβει και μια χώρα που είχε βυθιστεί επί 4,5 χρόνια στο λαϊκισμό, βέβαια. Έτσι. Και στο λαϊκισμό και στην αναποτελεσματικότητα. Διότι αν δείτε τι κατάσταση επικρατεί σε όλα τα υπουργεία, θα πρέπει να τρελαθείτε. Συμφωνείτε με αυτό που ακούσαμε να λέει ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δικαιούται να κάνει κρίσεις, δεν δικαιούται να κάνει κριτική σε ζητήματα τα οποία, εντάξει, και σε αστοχίες κυβερνητικές, οποίες ενδεχομένως να υπάρξουν? Όχι, εγώ δεν αρνούμαι την κριτική. Εγώ την επιδιώκω την κριτική και πιστεύω ότι η υπεροχή μας είναι η σύγκριση. Δηλαδή, να δούμε ο καθένας τι έκανε, τι επιδίωξε να κάνει, τι πέτυχε και πού απέτυχε. Σε αυτή τη σύγκριση πιστεύω ότι, παρότι είναι πολύ νωρίς να κρίνουμε ακόμα, αλλά αν κρίνουμε, ας πούμε, τα πρώτα βήματά μας με τα πολλά βήματα που έκανε τα προηγούμενα χρόνια η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, εκτιμώ ότι παίρνουμε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Κύριε Στυλιανίδη, τον Μάρτιο του 2020 έχουμε την εκλογή για την ανάδειξη του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας. Θα μπορούσε ο Κώστας Καραμαλής, σας ρωτώ ευθέως, να είναι ο επόμενος Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας? Δεν θα πω σε αυτόν τον δρόμο που θέλετε να με βάλετε. Γιατί. Δεν θα πω στα πρόσωπα. Η απόφαση περί των προσώπων ανήκει στον Πρωθυπουργό και αυτός θα δώσει τον τόνο και τη φιλοσοφία που αντιλαμβάνεται ο ίδιος στο ρόλο του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας. Εγώ θα πω ότι είναι σημαντικό αυτό που πετύχαμε στην αναθεώρηση.
ότι δηλαδή η εκλογή του Προέδρου δεν εργαλειοποιείται πλέον και δεν μπορεί να αποτελέσει, αν θέλετε, έναν ιδιότυπο εκβιασμό προς την πλειοψηφία που επέλεξε ο ελληνικός λαός. Δηλαδή αποδεσμεύεται η εκλογή από την προκήρυξη εκλογών και τη διάλυση της κυβέρνησης, όπως έγινε το 2014 εκβιαστικά και το 2009. Από εκεί και μετά ο Πρωθυπουργός θα επιλέξει το πρόσωπο. Ακριβώς. Και μια τελευταία ερώτηση από μένα τουλάχιστον, μιας και μιλάμε για επενδύσεις και ανάπτυξη στην Θράκη. Έχει γίνει πολλή κουβέντα, κύριε Στυλιανίδη, για το εργοστάσιο χρυσού, νομίζω στον νομό Εύρου, βέβαια. Είναι στις Σάπες. Υπάρχει και ένα κομμάτι στον νομό μου. Ναι. Άρα λοιπόν είναι ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό, γιατί βλέπω μεγάλη αντίδραση από την τοπική κοινωνία στην Αλεξανδρούπολη τουλάχιστον. Εγώ είμαι εκφραστής της τοπικής κοινωνίας. Αυτοί με ψηφίζουν, αυτοί με εκλέγουν και αυτοί μου δίνουν την εντολή να εκφράσω την άποψή τους στο Κοινοβούλιο. Οπόμενος, τις επιφυλάξεις μου για την επένδυση χρυσού με μια σοβαρή, όχι αντιεπενδυτική, αλλά αναπτυξιακή επιχειρηματολογία, τις έχω καταθέσει και στην κυβέρνηση και τις έχω πει και δημόσια. Άρα λοιπόν επιφυλακτικός ο κύριος Στυλιανίδης, καταρχήν. Αυτό καταλαβαίνω. Γιατί είχαμε ακούσει και άλλους αυτοδιοικητικούς εκεί στην περιοχή της Θράκης, οι οποίοι λέγανε ότι διαφωνούν με την μέθοδο της Οριστιάδας. Ο Δήμαρχος Οριστιάδας. Αν αλλάξει η μέθοδος της επεξεργασίας. Ο Μητροπολίτης. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Αν έχουμε την κουβέντα αυτή, έχω να σας πω πάρα πολλά επιχειρήματα και θετικά και αρνητικά. Σε κάθε περίπτωση πιστεύω όμως ότι η επιλογή που θα κάνουμε ως περιοχή θα πρέπει να αξιοποιείται τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Και αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε μια περιοχή η οποία σε μεγάλο ποσοστό έχει υποστεί φρενάρισμα στην ανάπτυξή της, γιατί η Ευρώπη αποφάσισε να επιβάλλει εδώ τη συνθήκη Ραμσάρ, τη συνθήκη Νατούρα κτλ. Αυτό λοιπόν το φυσικό πλεονέκτημα που μας επιφύλασε και το ελληνικό κράτος και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να το σπαταλήσουμε έτσι επιπόλαια. Πρέπει να το αναδείξουμε και σε οικονομικό και αναπτυξιακό πλεονέκτημα. Μάλιστα. Επομένως, σε εναλλακτική οικολογική ανάπτυξη της περιοχής, με διάχυτα ωφέλη όμως, με ωφέλη που δεν θα πάνε σε λίγες τσέπες και σε πολλούς ανέργους την επόμενη μέρα, θα πρέπει να είναι η προτεραιότητά μας. Σας λέω πάλι, δεν έχω αντιεπενδυτική διάθεση, ούτε παθαίνω τους παροξυσμούς που παθαίνουν κάποιοι άλλοι συνάδελφοι μου που έχουν έτσι αριστερή ιδεολειψία. Ωστόσο, όμως, και με τη λογική και με τον ρεαλισμό, εγώ την περιοχή μου θα την ενημερευόμουν κάπως διαφορετικά από τον τρόπο με τον οποίο πάνε να τη σχεδιάσουν κάποια κέντρα. Μάλιστα. Δηλαδή, δεν θέλετε καμία μορφή βιομηχανία ή κάποιες βιομηχανίες που είναι φιλικές? Όχι, έχουμε βιομηχανίες. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε ΒΠΕ οι οποίες αυτή τη στιγμή μαραζώνουν. Θα πρέπει να αξιοποιηθούν και να δούμε τι επενδύσεις είναι αυτές οι οποίες κατά κάποιο τρόπο δένουν στη φυσιογνωμία της περιοχής. Και να δοθεί και στον τουρισμό όθηση. Είναι ο νομός Ροδόπης ένας μαγνητικός. 1% εκπροσωπεί η Θράκη από το συνολικό ΑΕΠ του τουρισμού. Την ώρα που μόνο μέσα από τον νομό Ροδόπης διέρχονται κάθε χρόνο 1.900.000 γιοταχή αυτοκίνητα από την Τουρκία και τα Βαλκάνια. Και δεν μένει εδώ κανένα, διότι δεν υπάρχουν υποδομές. Υπάρχει η μεγαλύτερη ακτογραμμή της χώρας. Υπάρχουν οι μεγαλύτερη συστάδα λιμνών. Υπάρχει ο συνδυασμός ορεινού όγκου και θάλασσας. Υπάρχουν δύο νησιωτικές αναφορές απέναντι, η Σαμοθράκη και η Θάσος. Και αυτή τη στιγμή ο τζίρος που κάνει η περιφέρεια από τον τουρισμό είναι 1% του ΑΕΠ. Είναι απαράδεκτο αυτό. Αυτό θα έπρεπε κάποιος να τους ευαισθητοποιήσει. Εγώ νομίζω ότι εκεί χρειάζονται επιθετικές πολιτικές, αν θέλουμε να βοηθήσουμε την περιοχή. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Στυλιανίδη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.